ρωτάς. Πάμε τώρα να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τους καλούς συναδέλφους, τον Ανδρέα Σταματόπουλο και την Νίκη Σταματιάδου. Καλησπέρα και στους δυο. Καλησπέρα, Χριστίνα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, Νίκη, με αυτά που περιμένουμε, γιατί έχουμε προγραμματικές δηλώσεις, έχουμε κάπως έτσι, μας έχει προειδεάσει κάπως ο Πρωθυπουργός για το τι θα γίνει και οι ρεπόρτερ του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ το παρακολουθούν και κάποια πράγματα γνωρίζουμε. Εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο 840 ευρώ. Αυτά που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, προσπαθεί να ισοσταθμίσει λίγο την κατάσταση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι η προεκλογική του δέσμευση ήταν να φτάσει ο μέσος μισθός κοντά στα 1.000 ευρώ. Θα το δούμε και αυτό το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι θεωρείται δεδομένη η ανακοίνωση για την επέκταση του Market Pass και του καλαθιού του νοικοκυριού για τους επόμενους μήνες ως μέτρο ανακούφισης των οικογενειακών προϋπολογισμών. Να μην ξεχνάμε φυσικά ότι δεν θα υπάρχουν πλέον και τα επιδόματα στην ενέργεια όπως είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, καθώς τα κόβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στο πλαίσιο των εξαγγελιών, περιλαμβάνονται η αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και των αναπηρικών επιδομάτων, η αύξηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερο επαγγελματίες και αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες με τον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους που κάνουν οικογένεια. Η μείωση κατά μία επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει σταδιακά. Η κατάργηση αυτόματης προκράτησης σύνταξης στο 30%, το οποίο θα το πούμε, δούμε και αναλυτικότερα μετά. Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων στα 840 ευρώ ο εισαγωγικός μισθός. Ο μισθός θα φτάνει και στα 910 ευρώ ανάλογα με το επίδομα παιδιού που συμπεριλαμβάνεται στο μισθό αυτό. Πάνω κάτω αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία, όπως καταλαβαίνουμε. Η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση των συντάξεων από 3 έως 4%, ξεχωριστή ενίσχυση για όσους έχουν προσωπική διαφορά. Πάντως διάβαζα ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο καλάθι όπως ήταν το, δηλαδή με περισσότερα πόσα μπορεί να αντέξει. Μάλλον θα κινηθεί στην λογική ότι όσα αντέχουμε δίνουμε. Αυτό το οποίο του βγήκε του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν συμφωνείς και εσύ. Υπάρχει η δημοσιονομική πολιτική, υπάρχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο πλέον έχει γίνει ένα Υπουργείο, παλιά ήταν δύο, το Εθνικής Οικονομίας διαφορετικό, το Οικονομικών διαφορετικό, δηλαδή το ένα Υπουργείο έλεγε τον προϋπολογισμό του κράτους και το άλλο Υπουργείο έψαχνε να βρει τα λεφτά κτλ. Τώρα πλέον έχει γίνει ένα Υπουργείο. Και βλέπουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική της χώρας μας επιτρέπει αυξήσεις, επιτρέπει μείωση των φόρων, ότι πάνε καλά τα πράγματα, έχει τα έσοδα για να τα κάνει αυτά. Δεν είναι ότι πυροτεχνήματα και μάλιστα το κάνει μετά τις εκλογές. Δεν είπε για 840 ευρώ προεκλογικά για να τον ψηφίσει ο κόσμος. Είπε αύξηση μισθών. Δεν είπε αριθμούς και τα λοιπά. Εντάξει, δεν λες αριθμούς, αλλά λες ότι θα τα αυξήσει. Σωστά. Έτερων εκάτερων. Είναι έτερων εκάτερων. Εντάξει. Οπότε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αύξηση η οποία γίνεται σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων και ότι δεν θα υπάρχουν τα επιδόματα στην ενέργεια δεν γίνεται τόσο πολύ επειδή ενδεχομένως να υπάρχει μια άρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά γίνεται κυρίως γιατί έχουν κατέβει πολύ οι τιμές. Δεν είναι οι ίδιες που είχαμε στη μεγάλη κρίση τότε με την ρήτρα αναπροσαρμογής κτλ. Οπότε βλέπουμε μια οικονομική πολιτική η οποία είναι ακριβώς στο πλαίσιο της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής που πρεσβεύει η δεξιά παράταξη. Δεν είναι κάτι το καινούργιο, απλώς τώρα έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια να τα πραγματοποιήσει. Και αυτό πιστεύω ότι θα συνεχίσει καθ' όλη την τετραετία, γιατί πάρα πολύ γρήγορα, πόσες μέρες πέρασαν από τις εκλογές, τίποτα, μια εβδομάδα. Και ήδη προχωράμε στους πρώτους νόμους. Ήταν δηλαδή, έτοιμοι όμως, γιατί έτοιμοι, ξέρανε ήταν και όλες ότι ήταν θα προφανώς ήταν το έτοιμοι. Θεωρούσαν ότι θα είναι έτσι. Απλώς επειδή το λέω, Χριστίνα, επειδή συνήθως αυτά γίνονται με ορίζοντα τετραετίας, εδώ γίνονται με την έναρξη της τετραετίας. Ναι, και ουσιαστικά συνεχίζει την προηγούμενη τετραετία. Επίσης έχουμε και αυτό με τους συνταξιούχους, κατάργηση της ποινής 30% στους συνταξιούχους που εργάζονται. Πάρα πολλοί κόσμοι που εργάζονται συνταξιούχους αφορά και αυτούς που θέλουν ενώ είναι συνταξιούχοι να εργαστούν τους αφορά επίσης. Ο πρώτος νόμος του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Εργασίας, όποιος συνταξιούχος εργαζόταν, έπαιρνε το 30%. Τώρα από τι αλλάζει, Νίκη. Θα μας πει η Νίκη. Υπό την νέα ηγεσία, λοιπόν, ουσιαστικά εξετάζει την φορολόγηση του έξτρα εισοδήματος που απορρέει από την απασχόληση των συνταξιούχων. Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε μισθωτοί, και αυτό πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά δεν.
είναι ένα από τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να αφορά το πέναλτι του 30% που εργάζονται, το οποίο καταργείται. Ουσιαστικά αυτή είναι η είδηση, ότι θα καταργηθεί το 30% του. Και λέει από τη φορολογία μετά, όσο βγάζεις θα φορολογήσεις. Λογικό ακούγεται αυτό, έτσι. Πολύ λογικό, νομίζω. Φορολογήσει. Ναι, αυτό βεβαίως υπήρχε από την άποψη παλιά ο νόμος αυτός, ότι εντάξει, είσαι συνταξιούχος, κάτι παίρνεις. Ο άλλος είναι άνεργος, δεν παίρνει τίποτα. Ας δουλέψει και αυτός, να παίρνει και αυτός κάτι. Γι' αυτό το κάνανε, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία τώρα. Πάμε σε πιο έτσι, οικονομική, ναι, πιο φιλελεύθερη πολιτική. Είπα να πούμε τα οικονομικά για να περάσουμε μετά να σχολιάσουμε με τον τρόπο που εμείς σχολιάζουμε και με τις διαφωνίες που έχουμε τα πολιτικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη Καμένου, ο οποίος μετά από πολύ καιρό ξαναεμφανίστηκε, να αποκαλύψει για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι ήταν μια παγίδα στον Τσίπρα με δώρο τον Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, ο Πάνος Καμένος είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, γιατί όλοι δικαιούνται να ομιλούν, δεν δικαιούνται να ομιλία, δικαιούνται φυσικά. Αλλά γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Πάνος Καμένος είναι ο number one υπεύθυνος, ο κύριος υπεύθυνος, ο αποκλειστικά, αν θέλετε, υπεύθυνος, η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός φταίει που έγινε η συμφωνία. Ναι, γιατί θα μπορούσε, άμα δεν ήταν εκεί, χωρίς τη στήριξή του, δεν θα μπορούσε. Ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που μπορούσε αυτό να σταματήσει τη συμφωνία. Εγώ δεν την είδα τη συνέντευξη, ρωτήθηκε γι' αυτό, ότι γιατί δεν τη σταμάτησε. Τα έχει πει, απαντήσει και άλλες φορές αυτά. Εντάξει, έχει πει, και έχει, αλλά... πει, έχει πει κάτι πράγματα τα οποία δεν πείθουν ούτε ένα παιδί της πρώτης δημοτικού. Είπε δικαιολογίες αστείες, ότι μου είχε πει ο Τσίπρας ότι δεν θα φτάναμε εκεί και εγώ γι' αυτό δεν έκανα, δεν έριξα την κυβέρνηση όταν μπορούσε. Μετά, όταν πλέον ήταν υπογραφή συμφωνία και είχε γίνει πρόταση μορφή στην οποία δεν ψήφισε ο Καμένος, τότε μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση, δεν την ψήφισε γιατί λέει δεν θα γίνει. Μην ανησυχείτε, και λίγο καιρό μετά έγινε, λίγες μέρες μετά. Ένας άνθρωπος ο οποίος εν γνώση του. Έγιναν όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίδιος πολιτικά. Ένας άνθρωπος που έβγαινε από 25 χρόνων βουλευτής, τη δεκαετία του 90 έβγαινε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας, εμπορικής ναυτιλίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως η αποστασιοποίησή του δεν είναι περίεργη. Θα έχει... περίμενε κάποιος ότι, ότι έχει αυτό το μικρόβιο που λέμε και δεν φεύγεις από, από το προσκήνιο. Θέλοντας και μη, ο Πάνος Καμένος δεν μπορεί να είναι πλέον στο προσκήνιο, γιατί όπου θα τον βλέπουν, θα τον γιουχάρουνε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες. Ο Τσίπρας ήταν έντιμος πολιτικά. Πάντοτε έλεγε δεν το για τη Μακεδονία. Αυτό, έχουμε δει πάρα πολλά λαμόγια που συνέχισαν να είναι στην πολιτική σκηνή. Σωστά, αλλά λέω για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Τσίπρας έλεγε πάντοτε ότι η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν το έλεγε τώρα, το έλεγε και πριν 20 χρόνια. Ο Καμένος που ήταν από αυτούς τους. Πατριώτες εθνικιστές, όπως θες πες το, που δίνανε μάχες υποτίθεται. Και όταν ήρθε η ώρα να τα αποδείξει, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έχει γράψει ιστορία με πιο μαύρα γράμματα την περίοδο διακυβέρνησης χώρας από τον Πάνο Καμένο. Οπότε τώρα είναι λογικό, άλλαξε για την εμφάνισή του. Έτσι, πολλοί που τον βλέπουν στον δρόμο δεν τον γνωρίζουν ότι είναι ο Πάνο Καμένο. Έχει αδυνατήσει απλά πάρα πολύ. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Παιδιά, όταν είσαι έτσι και ξαφνικά γίνεις έτσι, αλλάζεις και στη φάτσα. Εκ των πραγμάτων. Εντάξει. Πάντως, στην εμφάνιση είπε και άλλα πολύ καλύτερο, δεν το συζητάμε. Είπε και άλλα πράγματα βέβαια και για τον Brexit και τη στάση του. Αυτό θέλω να πω. Είπε και άλλα. Ναι. Είπε και άλλα που αποκάλυψε εκείνη την περίοδο. Ότι ήταν έτοιμοι δηλαδή να δεχτούν την. Όπως δικαιολόγησε και το γιατί τώρα. Με την έννοια ότι τώρα μιλάει, λέει, γιατί αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Που τι θέλει να πει, ότι κράτησε δηλαδή, επειδή έχει μπέσα, να το κάνω έτσι ελεύθερη μετάφραση, κράτησε όσα είχαν πει μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Τσίπρα και εφόσον ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε, λέει τώρα μπορώ να ξεσπαθώσω, δεν κατάλαβα. Σου λέει και προεκλογικά να μην επηρεάσω κάτι, εφόσον πια δεν θα επηρεάσει κανέναν και τίποτα η τοποθέτησή μου και η συνέντευξή μου η δημόσια, δεν υπάρχει λόγος να τα κρατήσω πια. Ναι, σιγά μην επηρέαζε έτσι κι αλλιώς. Αφενός και αφετέρου ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος διέλυσε το κόμμα του Καμένου, πήρε όλους τους βουλευτές, την Έλληνα Κουντουρά, τον Τέρενς Κουίκ, τον Βασίλη. Μπορεί να είναι Μπόκαλη. Ανώτερος άνθρωπος, να μην κρατάει κακία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και τους έκανε υπουργούς και βουλευτές και με τις ψήφους αυτές πέρασε η συμφωνία των Πρεσπών όταν θα μπορούσε να έχει σταματήσει, επαναλαμβάνω, ο μόνος άνθρωπος ο Πάνος Καμένος. Είναι κατηγορούμενος στο δικαστήριο της ιστορίας ο Πάνος Καμένος και δύσκολα θα ξεφύγει από αυτές τις κατηγορίες. Και είναι πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, δεν έχει καμία ανάγκη να ασχοληθεί ξανά είτε με την πολιτική είτε να εργαστεί. Και πραγματικά δεν ξέρω εκτός αναστέναξε. Είναι και με τις δικές του ψήφους, ένας δεξιός, για πολλούς ακροδεξιός, με τις δικές του ψήφους
έδωσε την εξουσία στην αριστερά και στον κομμουνιστή Αλέξη Τσίπρα. Οπότε έχει πολλά να απολογηθεί ο. Τώρα πάμε σε άλλα πράγματα. Πριν πάμε σε ό,τι έχει στο νου σου, Ανδρέα, διαβάζω μόλις Βελόπουλου Στίγκας, πόλεμο στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Δήθεν Έλληνες, λέει ο ένας, έμπορος του ανθρώπινου πόνου, λέει ο άλλος. Το κόκκινο η κόντρα ελληνικής λύσης Σπαρτιατών. Τι γίνεται. Ναι, για να το δέσουμε λίγο και με το προηγούμενο θέμα. Ο Φάμελος βγήκε και λέει: δεν μπορούμε να καθόμαστε δίπλα στους Σπαρτιάτες. Κάτι τέτοια δεν είναι, περίεργα που έλεγε. Ναι, από πάνω μας λέει: δίπλα μας οι Σπαρτιάτες. Ζήτησε την αλλαγή της θέσης. Ζήτησε την αλλαγή, λες και κάπου πρέπει να κάτσουν για αυτοί οι άνθρωποι. Όταν ήταν όμως με τον καμένο χέρι-χέρι ο Φάμελος στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν τον πείραζε τότε που ήταν ένας ακροδεξιός δίπλα του. Ένας άνθρωπος που πήγαινε και επισκεπτόταν ο Πάνος Καμένος στη φυλακή τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον δικτάτορα. Αυτό δεν τον πειράζει τον Φάμελο, τον πειράζει να κάθεται δίπλα στου Σπαρτιάτε και τον Στίγκα. Έχει δίκιο. Είδες, στο άλλο διαφωνώ, στο που κάθεται κάποιο, αλλά δεν μου αρέσει το αλακάρτ επίση. Έτσι. Ναι. Οπότε... Για να δει πόσο δίκαιο είμαι. Είναι δηλαδή... γνωστό αυτό, Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε σωστό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, αφού λέμε για του Σπαρτιάτε για τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλο πραγματικά και μετά τα εξώδικα που έστειλε θέλει να πει ότι δεν είμαι ακροδεξιό και μάλιστα αυτό ο Βελόπουλο. Αφού έστειλε και λύση, τα. Ναι, έστειλε, ναι, έστειλε εξώδικα. Ναι, και λέει να μην με λέτε ακροδεξιό. Και είναι το μοναδικό κόμμα η Ελληνική Λύση που εξέλεξε αντιπρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Βιλιάρδο. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε και έτσι δεν έδωσε αντιπρόεδρου ούτε στην Πλεύση Ελευθερία, ούτε στου Σπαρτιάτε, ούτε στη Νίκη. Δημοκρατικά πράγματα. Ενώ ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει να έχουν όλα τα κόμματα έναν αντιπρόεδρο, ο οποίος όμως πρέπει να ψηφιστεί από το σώμα, έδωσε γραμμή Νέα Δημοκρατία να μην ψηφιστούν οι συγκεκριμένοι, ώστε να αφαιρέσουν το δικαίωμα από αυτό από τα κόμματα, να έχουν αντιπρόεδρο της Βουλής, που σημαίνει ότι θα έχουν μονή και όχι διπλή ψήφο αυτό που λέμε το Συμβούλιο των Προέδρων, που εξετάζει διάφορα θέματα στη Βουλή. Mm-hmm. Είναι σημαντικά όλα αυτά, Χριστίνα, γιατί βλέπουμε το πώς κινείται, δηλαδή από αυτούς που διαφωνούμε. Τους βάζουμε στο περιθώριο, αφού είναι όμως μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας το οποίο θα πρέπει να το δούμε λίγο, κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Και το είδαμε αυτό και με την υπόθεση του Χασιδιάρη, φυσικά. Σωστά. Και έρχεται τώρα ο Βελόπουλος και λέει: θα κάνουμε εξεταστικές. Καλό ότι οι Σπαρτιάτες και την Νίκη να τις ψηφίσουν, γιατί θέλει να φανεί ότι έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το λεγόμενο, όχι ακροδεξιό, μην μας κάνει μαστιλικά άλλο εξώδικο, στον πατριωτικό χώρο, να το πούμε έτσι, στον πατριωτικό χώρο, ότι έχει την πρωτοκαθεδρία και ότι οι Σπαρτιάτες δεν είναι. Μην φάνε άλλη τη θέση τώρα εδώ. Ναι, 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 είδα πάντως τον Στίγκα, τον είχε καλέσει και ο Λιάγκας στο πρωινό, εκεί στο Αντένα, έδωσε συνέντευξη. Ότι σιγά σιγά οι κουμπές τους βγάζουν για τους μάθει και μιλάει, ο κόσμος. Ωραία μιλάει, ωραία μιλάει. Και μάλιστα, έχει μια συγκρότηση στο λόγο. Ναι, και αποκάλυψε και όλα αυτά, ήξερε ότι έχει και δύο εγγόνια. Δεν είναι, δηλαδή έχει τρία παιδιά και δύο εγγόνια. 59 χρόνια. Και δύο εγγόνια, μπράβο. Ναι, θα δει και δυσέγγωνο ο άνθρωπος. Μακάρι. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια μάχη για το ποιος εκπροσωπεί τον ελευόμενο πατριωτικό χώρο. Και ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι είναι οι δίθεν Έλληνες, όπως λένε μεταξύ. Πιστεύω ότι αυτά δεν έχουν και πολλά να χωρίσουν αυτά τα κόμματα μεταξύ τους, παρά μόνο τα θέματα ποιος θα είναι πρόεδρος και ποιος θα έχει μεγαλύτερη εκλογική και βουλευτική ισχύ. Ναι. Τώρα έχουμε... Κάτι σαν αυτό μου θυμίζει τη μάχη που γίνεται με τα αριστερά κόμματα που δεν μπορούν να συγκλίνουν καθόλου στις απόψεις τους και έτσι έχουμε αυτή τη μεγάλη διάσπαση. Έρχεται τώρα αυτή η μεγάλη διάσπαση και στα δεξιά κόμματα. Αυτό, ένα λεπτό αν μου επιτρέψει, Χριστίνα, βλέπουμε ότι το ΚΚΕ με τον δήμαρχο Πατρών. Ο δήμαρχος Πατρών, Αχαΐας εκεί, δήμος Πατρέων, είναι ΚΚΕ, δεύτερη τετραετία ή τρίτη, δεν είμαι σίγουρος, δεύτερη νομίζω. Πάγιο αίτημα πάντοτε, και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε το ίδιο, των συμβασιούχων και αυτά, λέει, που δουλεύουν στο Δήμο, να μας μονιμοποιήσετε. Αλλά εκεί πρέπει να πάει ο δήμαρχος, όπως γίνεται και εδώ και στον Άγιο Στυλιανό, που ο δήμαρχος είπε να μην γίνουν μόνιμοι οι υπάλληλοι, mm-hmm. πρέπει να πάει ο δήμαρχος στο δικαστήριο και να πει ναι. Πρέπει να γίνουν μόνιμοι γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είχαμε λοιπόν 40 υπαλλήλους στην Πάτρα. Εδώ το ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης πάει και υποστηρίζει και λέει: μα πώς να μην τους. Και σε όλα τα δημοτικά συμβούλια όλης της Ελλάδος. Και πάει στην Πάτρα, γίνεται το δικαστήριο και λέει ο πρόεδρος του δικαστήριου: βεβαίως, θα σας μονιμοποιήσουμε, θα βγάλω απόφαση δικαστηρίου. Αρκεί να έρθει εδώ ο δήμαρχος και να μου πει ότι πρέπει να γίνεται μόνιμοι. Και δεν πήγε ο δήμαρχος Πατρών του ΚΚΕ εκλεγμένος. Αυτό τι λέει, λέει κάτι. Ότι αυτά που μας λένε στη θεωρία τα αριστερά κόμματα, όταν στην πράξη αυτός βλέπει ότι δεν βγαίνουν τα χρήματα, λέει να μην γίνεται μόνιμοι, να μην είναι συμβασιούχοι. Οπότε και στην αριστερά έχουν τα δικά τους θέματα, όχι μόνο στα δεξιά κόμματα.
Και όταν αναλαμβάνουν εξουσία, βλέπουν τι μπορεί να γίνει από τη θεωρία στην πράξη. Εγώ πολλές φορές το έχω πει ότι οι άνθρωποι γενικότερα σε όλες τις σχέσεις και σε όλες τις καταστάσεις, αν θέλετε να τους δοκιμάσεις, δώσ' τους εξουσία. Θεωρώ ότι πιο πολύ αποκαλυπτόμαστε όλοι μας όταν έχουμε εξουσία, παρά όταν είμαστε στα δύσκολα και θα συντρέξουμε και κάποιον άλλον που είναι στα δύσκολα. Όταν είσαι στα δύσκολα, έχεις τα καλύτερα μέσα σου. Όταν έχεις την εξουσία όμως, σου βγαίνουν και άλλα ένστικτα. Αυτό λέω για όλους μας, ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν έχει εξουσία ένας άνθρωπος, δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις ούτε πολύ καλό, ούτε πολύ φιλότιμο, ούτε πολύ το ένα, ούτε πολύ. Πρέπει να τον δεις να είναι δυνατός. Εξουσία δεν εννοούμε να είναι υπουργός. Εξουσία είναι να είσαι ο διευθυντής. Εξουσία είναι οποιοδήποτε έχει δύναμη στα χέρια του. Να έχεις πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, εξουσία είναι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μέτωπο ΠΑΣΟΚ τώρα. Γιατί για το Λοβέρδο, εμείς το ξεκινήσαμε χθες, είπαμε πολλά. Τώρα αρχίζουν και αποκαλύπτονται πολύ περισσότερα. Εντάξει, η ρήξη ήταν αναμενόμενη, λένε όλοι. Για λίγες εβδομάδες ή λίγες μέρες τουλάχιστον θα συζητάμε για αυτό το θέμα, καθώς. Από την πλευρά του τώρα το ΠΑΣΟΚ περνάει και αυτό. Θα συζητάμε και θα ξανασυζητήσουμε, γιατί θα κάνει κίνηση ο κύριος Λοβέρδος. Αυτό το περιμένουμε όλη την κίνησή του. Αν θυμάσαι και πριν 10 χρόνια περίπου είχε κάνει κίνηση ο Λοβέρδος, είχε κάνει ένα κόμμα, πώς το λέγανε, ριζοσπαστικό. Ριζοσπαστική κίνηση σοσιαλδημοκρατικής συμμαχίας. Ρήξη. Ρήξη. Είχε κάνει λοιπόν ένα κόμμα το οποίο δεν μακροημέρευσε και επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Λοβέρδος. Δηλαδή πάντοτε είχε ανησυχίες και έχει φιλοδοξίες. Και τώρα διαβάζω εδώ τον Απρίλιο του 2013, μετά από αυτή τη ρήξη, ίδρυσε τη Συμφωνία για την Νέα Ελλάδα. Ναι, είχε κάνει και ένα δεύτερο κόμμα το οποίο μετά είχε συνεργασία ευρωεκλογίας με το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως στην ουσία παρέμεινε στις τάξεις, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ένα κόμμα άμα δεν έχεις από πίσω μηχανισμούς. Δηλαδή για την Α Αθηνών που εκλέγεται, Β Αθηνών που εκλέγεται ο Λοβέρδος, μπορεί να έχει, αλλά πανελλαδικά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι λένε από το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, ο Λοβέρδος είχε τις διαφωνίες του, τις γνωρίζαμε, αλλά. Διαφωνούσε και με τη λογική των ίσων αποστάσεων. Των ίσων αποστάσεων, βέβαια. Ήθελε να είναι ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ανοιχτό διάβολο με την Νέα Δημοκρατία, σωστά. Πολύ σωστά, γιατί έλεγε ο ίδιος, το είχε πει, το είχε εκφράσει, ότι δεν μπορεί να λέει ο Ανδρουλάκης ότι προτείνουμε τον άγνωστο Χ, αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε, ναι, δεν θέλουμε τον Μητσοτάκη, δεν θέλουμε τον Τζίπρα, μαζί σου, ο Λοβέρδος λέει, αλλά πες μου ποιον θέλουμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε χωρίς πρόταση στον κόσμο. Ήταν μια από τις διαφωνίες του Λοβέρδο, ο οποίος στήριξε βεβαίως σε όλη την προεκλογική περίοδο το ΠΑΣΟΚ. Δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής και λόγω του συστήματος, αλλά δεν άναψε έτσι τις φωτιές εκείνη την περίοδο και σωστά έκανε. Και τώρα που τελείωσαν όλα και έγιναν οι εκλογές και ο Ανδρουλάκης πήγε καλά, τίμια νομίζω έδωσε την παραίτησή του χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Είναι ένας ικανός άνθρωπος και νομίζω είναι απώλεια για την πολιτική να μην μετέχει. Επίσης σχολιάζεται ότι έσπευσε να ευχηθεί καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση και στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πήγε στον Άδωνη. Και πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το ότι πήγε στον Άδωνη είναι πολύ. Έχουν προσωπική φιλία, ναι, χρόνια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του λέει τα καλύτερα για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την περίοδο που ήταν Υπουργός Υγείας. Και βεβαίως και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ειδικά και τότε στην υπόθεση Νοβάρτης, είχε δεθεί πάρα πολύ με τον Άδωνη Γεωργιάδη και από κοινού είχαν κάνει αρκετά πράγματα μαζί για να καταπέσει αυτή, όπως αποδείχθηκε, σκευωρία. Το λέω γιατί καταδικάστηκε ο Παπαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Οπότε είναι ένα κεφάλαιο στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα ενδεχομένως να είναι ένα κεφάλαιο γενικότερα για την πολιτική ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αποκαλύπτονται οι σχέσεις που είχε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τις έκρυψε και ποτέ τις σχέσεις αυτές τις φιλικές, ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ήταν. Ποτέ δεν κρύφτηκε εκεί με τον Άδωνη, Γεωργιάδη, τις φιλικές σχέσεις που είχε και τα καλά λόγια που πάντοτε έλεγε ο ένας για τον άλλο. Να θυμίσω απλώς, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση και παρανόηση αυτό, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν αυτός που είχε θεσμοθετήσει το 5 ευρώ για τα νοσοκομεία, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν ο Υπουργός Υγείας πριν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω, ναι, κάποια στιγμή είχε υποθεί αυτό, είχε δίκιο. Αλλά όλοι το χρεώνουν στον Άδωνη, επειδή όπως πάντα ο Γεωργιάδης με πάθος το είχε υποστηρίξει και νόμιζαν ότι ήταν δικό του, ενώ ήταν του Λοβέρδου ο νόμος αυτός. Τώρα, σε επικοινωνία, με συγχωρείτε. Θα έδινα το τελευταίο λόγο στη νίκη. Σε επικοινωνία που είχε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με τον Ανδρέα Λοβέρδο, του αποκάλυψε ότι θα ασχοληθεί με την δικηγορία και το πανεπιστήμιο και ότι δεν θα κάνει. Εντάξει, λέω εγώ ότι είμαι στον άνθρωπο. Και ότι δεν θα κάνει κάτι
σχετικό με την πολιτική. Θα κριθεί βέβαια η κίνησή του αυτή η Πολοβέρδος. Ενώ και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι δεν θα αποκαλύψουν αυτή την επιστολή την οποία έστειλε στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μέχρι κάποια στιγμή να τη δούμε σε κάποια εφημερίδα να διαρρέει. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον αποχαιρετισμό μας. Πέρασε η ώρα κιόλας. Πέρασε και η ώρα. Και είναι και Ιούλιος και πολλά πολιτικά δεν είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Είναι και Ιούλιος και σκεφτόμαστε όλες τις διακοπές. Θα είσαι στον αέρα 5 ώρα όταν αρχίζει η ομιλία και θα δούμε τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένω το feedback από εσάς. Θα έχεις ζωντανό. Εγώ θα είμαι στον αέρα. Σωστά. Αναμένω από εσάς. Αυτή η εβδομάδα έχει έντονο κοινοβουλευτικό έργο, καθώς κορυφώνεται την Κυριακή με την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που φυσικά θα τη λάβει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ την Νίκη Σταματιάδου, ευχαριστώ τον Ανδρέα Σταματόπουλο.